Εκ μέρους της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη γυναική ισοτιμία και χειραφέτηση με τίτλο «Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας». Μια έκδοση που προσφέρει πολύτιμη πείρα και συμπεράσματα για την πάλη των γυναικών στο σήμερα. Και θα είναι και μια ευκαιρία να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα που έχουμε στο μυαλό μας, όπως πώς βρήκανε τη δύναμη νεαρές γυναίκες, συχνά ανήλικες, αμόρφωτες, χωριατοπούλες, να αντέξουν σε σχεδιών μηνιάτικη πεζοπορία μέσα στα χιόνια, πώς μπόρεσαν να φτάσουν εδώ, προχωρώντας συχνά κάτω από αεροπορικές επιθέσεις του αστικού στρατού με Βρετανούς πιλότους, πώς ξεπέρασαν τις συνθήκες της καθυστερημένης κοινωνίας στο χωριό, έβγαλαν το μαντίλι και φόρεσαν το δίκοχο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πώς κατάφεραν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες της ένοπλης πάλης με δεδομένες τις μεγαλύτερες βιολογικές δυσκολίες και απαιτήσεις του γυναικείου οργανισμού σε σχέση με αυτές του αντρικού. Πώς με το τραγούδι και το χορό κατάφεραν να κρατάνε όρθιους, άγρυπνους γυναίκες και άντρες σε πορείες καταφάλαγγες, νικώντας τη χιονοθύελα, το σκοτάδι, την παγωνιά, την υποχρεωτική αναμονή σε τέτοιες συνθήκες. Αυτά τα ερωτήματα και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε μέσα από την βιβλιοπαρουσίαση. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στη συντρόφισσα Γωγό Θεοδωροπούλου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και επικεφαλής της Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η 32η αντιπεριαλιστική κατασκήνωσή μας, η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί αυτές τις ημέρες που βρισκόμαστε εδώ, η σημερινή μας συγκλονιστική επίσκεψη στο νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, προσφέρουν ήδη διδάγματα για τον καθημερινό αγώνα που δίνουμε μέσα σε έναν αρνητικό σχετισμό δύναμης. Μας εμπνέουν ώστε να νιώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε πόσο ομορφαίνει τη ζωή ο συνειδητός ταξικός αγώνας στο δρόμο της σύγκρουσης και ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αυτός είναι ο δρόμος για να αποκτήσουμε νέες δυνάμεις και αντοχές, ελπίδα ρεαλιστική, ζωή πλούσια σε δράση, όχι με κριτήριο τη φαινομενική προσωπική επιτυχία στον έναν ή τον άλλον τομέα, αλλά με πιο βαθιά κριτήρια στη σκέψη, τη στάση ζωής και τη δράση μας. Μέσα από την σημερινή μας συζήτηση πάνω στην έκδοση του Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής για τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση με τίτλο «Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας την περίοδο 1946 έως 1949» μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμη πείρα. Η έκδοση είναι άλλωστε ενταγμένη στη συνολική προσπάθεια να φωτιστεί η συμβολή του κόμματος στη γυναικεία συμμετοχή στον κοινωνικό και στον πολιτικό αγώνα, στις μεγάλες μάχες και στιγμές της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, στην υπερεκατοντάχρονη ιστορική διαδρομή του. Κομμουνίστριες και άλλες γυναίκες, συμπορευόμενες με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έγραψαν ηρωικές σελίδες σε κάθε φάση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πρώτα απ' όλα στο ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Χιλιάδες γυναίκες της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, διανοούμενες, αναδείχθηκαν σε συνειδητές αγωνίστριες στον τόπο εργασίας, στο σωματείο, στο σχολείο, στη γειτονιά, στο χωριό. Με την κομμουνιστική δημιουργική στάση ζωής, συνέβαλαν στη διαπαιδαγώγηση, στη συσπήρωση γυναικών, στις γραμμές του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και η βάση ήταν ότι η κομμουνιστική ιδεολογία, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα, έκαναν την ανατροπή σε ιδέες και πρακτικές για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, στη σχέση των δύο φύλων, σε συνθήκες γενικού πολιτικού και ιδεολογικού σκοταδισμού. Το κόμμα μας συγκρούστηκε με αναχρονιστικές, αντιεπιστημονικές απόψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Ανέδειξε ότι βάση για την κατάργηση των ανισότιμων σχέσεων μεταξύ άνδρα και γυναίκας είναι η συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία.
Προϋπόθεση κάθε κοινωνικής ανισότητας σε βάρος της γυναίκας είναι η ανατροπή των εκμεταλλευτικών σχέσεων για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεζόμενων στρωμάτων για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτά τα συμπεράσματα είναι κρίσιμα για τα σύγχρονα καθήκοντα του κόμματος και της ΚΝΕ, για την άνοδο της γυναικείας συμμετοχής, στην πάλη, για την πραγματική ισοτιμία και χειραφέτηση. Γιατί είναι ανάγκη ακόμα πιο αποφασιστικά, συλλογικά, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν νέες πρωτοπόρες δυνάμεις γυναικών, φοιτητριών, μαθητριών, εργαζομένων και ανέργων στην πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και έχουμε πολλά να διδαχθούμε από όσα κατόρθωσαν οι γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συμβάλλοντας να γραφτούν λαμπρές στιγμές στην ιστορία της ισοτιμίας και μέσα στο κόμμα και στην κοινωνία, για λογαριασμό των γυναικών της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και όχι της αστικής τάξης. Συνέχισαν το έπος της αντίστασης και το ξεπέρασαν, αν κρίνει κανείς από τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν. Μέσα από την έκδοση μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την εξελικτική πορεία και με πλευρές γυναικείας συμμετοχής στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Στην πράξη, η γυναίκα συμμετείχε ισότιμα με τον άνδρα ως μαχήτρια στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο πυροβολικό, την ανίχνευση και την αρκοθέτηση, ως τηλεφωνήτρια στις διαβιβάσεις, ως σαμποτέρ, ως τραυματιοφορέας και ως νοσοκόμα στις υγειονομικές υπηρεσίες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπως ακούσαμε άλλωστε και πριν και είδαμε και μέσα από την έκθεση, στην επιμελητεία, στο μεταγωγικό, στους σταθμούς διοίκησης ως αξιωματικός, στην οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων. Δούλεψε στην εκπαίδευση, στην έντυπη διαφώτιση, οργάνωσε την ψυχαγωγία ανδρών και γυναικών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διακρίθηκε στη διαφώτιση προς τις δυνάμεις του εχθρικού στρατού, απευθυνόμενες άμεσα, ταξικά και συναισθηματικά, στα παιδιά του λαού που είχαν επιστρατευθεί από τον ταξικό αντίπαλο. Ακόμα, πολλές γυναίκες αναδείχθηκαν στις ομάδες των πολιτικών επιτρόπων, πόλεων και υπαίθρου. Υπολογίζεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ότι οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας έφτασαν να αποτελούν κατά μέσο όρο το 23-25% της συνολικής δύναμής του, αν και το ποσοστό συμμετοχή τους διέφερε από περιοχή σε περιοχή. Ενώ υπήρχαν δημιουργίες και τάγματα που οι γυναίκες ξεπερνούσαν το 40% ακόμα και το 50% της δύναμής τους. Όλα αυτά τα στοιχεία και ακόμα περισσότερα αριθμητικά για το πόσες γυναίκες αναδείχθηκαν μπορείτε άλλωστε να τα δείτε και στην έκδοση. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εξύψωσε την εργάτρια και την κοπέλα του χωριού σε πρωταγωνίστρια των πολιτικών εξελίξεων που άνοιγε δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο Δημοκρατικό Στρατό ήταν στην πλειοψηφία τους κοπέλες, συχνά ανήλικες, με μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού την τότε εποχή, οι οποίες αντιμετώπιζαν τις αναχρονιστικές συνήθειες που κυριαρχούσαν στο χωριό. Δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου, να σκεφτούμε εκείνη την περίοδο. Για να καταταγούν στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, να πάρουν το όπλο στο χέρι, να στηρίξουν οι υπηρεσίες που τις εξέθεταν μπροστά στο θάνατο, έπρεπε να διαβούν σίγουρα πολύ περισσότερα εμπόδια από ό,τι όφιλο να διαβούν οι άντρες. Με τη δική τους θέληση και δράση, οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας συγκρούστηκαν με ό,τι αναχρονιστικό, σκοταδιστικό επιβίωνε για την κοινωνική θέση της γυναίκας. Έδωσαν νέα ήθη, χάραξαν νέους δρόμους στις σχέσεις των δύο φύλων. Η δυνατότητα για μάχημη υπηρεσία έγινε θέληση, ατομική επιλογή μέσα από την πείρα και τη γνώση που τους έδωσε η σκληρά και επίμονα σχεδιασμένη μορφωτική, πολιτιστική, πολιτική, στρατιωτική, εκπαιδευτική δουλειά. Συγκλονίζει, συντρόφισσες και σύντροφοι, η μαρτυρία από την Εθελοντική Στράτευση Νέων Γυναικών και Κοριτσιών που μπορείτε να δείτε και στο βιβλίο. Αναφέρεται. Από μακριά είδαμε μια ομάδα κοριτσιών. Είχε χιονοθύελα και έκανε τσουκτερό κρύο.
ήταν περίπου 55 με 60 κοριτσάκια ηλικίας 10 έως 13 χρονών, ντυμένα με χαλασμένα παλτουδάκια και αντί για παπούτσια είχαν δεμένα με πανιά τα ποδαράκια τους. «Γιατί δεν μας αφήνετε να πολεμήσουμε?» Το ένα έλεγε, «Εμένα μου σκότωσαν τη μητέρα μου μπροστά στα μάτια μου». Το άλλο μιλούσε για τους δύο σκοτωμένους γονείς του. Χτυπούσαν τα ποδαράκια τους με πείσμα. «Τι να κάνουμε?» Οργανώσαμε ένα μικρό λόχο δίπλα μας και τα εκπαιδεύσαμε ως τηλεφωνήτριες. Ορισμένες από αυτές τις κοπελούδες το σκάσαν και πήγαν σε μάχημα τμήματα. Φυσικά και εκεί δεν τις αφήσαμε να πολεμήσουν. Στην τέταρτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 1948, επισημαίνεται. Οι γυναίκες, μέσα στα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αποτελούν παράγοντα πειθαρχίας, κίνητρο μαχητικότητας και υπόδειγμα πολεμικής επίδοσης. Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή των μαχητριών στις συνελεύσεις ανέπτυσε την πρωτοβουλία των γυναικών, ανέβαζε το θάρρος τους, ακόνιζε το μυαλό τους. Οι συνελεύσεις έδιναν τη δυνατότητα και την ευκαιρία στις μαχήτριες να κάνουν κριτική και αυτοκριτική στις αδυναμίες που παρουσιάζονταν και να προτείνουν μέτρα για τη διόρθωσή τους. Αυτό αφορούσε όλα τα ζητήματα για τη ζωή, τη συμβίωση, την εκπαίδευση και την πολεμική δράση του τμήματος. Με την τόλμη, την ικανότητα, την αντοχή τους, οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αναδείχθηκαν σε αξιωματικούς στα όργανα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πολλές αγωνίστριες είχαν την ιδιότητα του αξιωματικού πολιτικού επίτροπου που ήταν φορέας του πνεύματος, της συνειδητής στρατιωτικής πειθαρχίας, της ενεργητικότητας, του ενθουσιασμού, της ανόδου του ηθικού, της σταθερότητας και της πίστης στη νίκη του αγώνα. Ξεχωρίζει ακόμη η γυναικεία συμμετοχή και στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας. Εκεί δόθηκε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και μάλιστα στα 18 χρόνια, δηλαδή όπως και στους άντρες, εκλέχτηκε σημαντικός αριθμός γυναικών στα λαϊκά συμβούλια του χωριού ή της επαρχίας, ως δικαστής σε λαϊκά δικαστήρια, λαϊκός πολιτοφύλακος, φρούραρχος ή αγροφύλακας. Στα τέλη του 1948, πάνω από το 20% ήταν η συμμετοχή των γυναικών στα λαϊκά όργανα, ποσοστό πολύ μεγάλο για τη συγκεκριμένη εποχή που συζητάμε και μάλιστα σε συνθήκες ένοπλης πάλης. Γυναίκες επίσης στήριξαν τα λαϊκά διδασκαλία που αποτέλεσαν επίσης μεγάλη σημασία θεσμού του ένοπλου αγώνα και τα οποία βεβαίως απευθύνονταν στο σύνολο των παιδιών και όχι μόνο σε παιδιά και συγγενείς, γενικά των οντατών. Όμως, για να αναδειχθούν γυναίκες ως πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη, χρειάζονταν ειδική ιδεολογική και πολιτική μορφωτική δουλειά. Όλα αυτά έγιναν παρά τις αντικσότητες που υπήρχαν. Έδωσαν μάχη με την καθυστέρηση στη σκέψη και τη στάση ζωής ανδρών και γυναικών, κάτω από την καθοδήγηση του κόμματος. Και σε αυτό συνέβαλαν ξεχωριστά τα γυναικεία κομματικά μέλη και στελέχη. Μέσα από κομματικές εκθέσεις, εκθέσεις των αρχηγείων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, από αρθρογραφία στο περιοδικό Δημοκρατικός Στρατός, παρουσιάζονται τόσο αυτές οι δυσκολίες, όσο και το περιεχόμενο και οι μορφές της ειδικής δουλειάς, όπως η καθιέρωση του θεσμού της υπεύθυνης γυναικών, που ήταν και βοηθός πολιτικού επιτρόπου, σε κάθε τμήμα, οι συνελεύσεις και οι συσκέψεις γυναικών, οι επεξεργασμένοι στις γυναίκες για φωτιστική δουλειά, οι εφημερίδες των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καθοριστική σημασίας ήταν η σύσκεψη γυναικών στο Γενικό Αρχηγείο που οργανώθηκε το Φλεβάρι του 1948 εδώ στο χωριό Λικόραχη. Κύριος στόχος ήταν η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Λόγω της θέσης τους στην αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά και της ανισότιμης θέσης τους στην καπιταλιστική κοινωνία. Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ήταν να τοποθετηθεί η γυναίκα στέλεχος ως βοηθός πολιτικού επιτρόπου από το Γενικό Αρχηγείο ως η Δημηρία. Και ξεχωριστή σημασία
σε όλη αυτή την εξελικτική πορεία της συμμετοχής των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, είχε η απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την ίδρυση της Πανελλήνιας, της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών, τον Οκτώβριο του 1948, με έναν από τους βασικούς στόχους να διαπαιδαγωγεί τις μαχήτριες μέλη της στο πνεύμα του αγώνα. Στη συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ αναφέρονταν καθαρά ότι πρέπει να βγάλουμε ένα εμπόδιο, να ξεριζώσουμε την υποτίμηση της γυναίκας που ακόμα υπάρχει και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Η υποτίμηση στη γυναίκα έχει πολλή παράδοση και δεν είναι εύκολο να φύγουν τα υπολείμματά της, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως το λαϊκό μας κίνημα και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας είναι απαράδεκτη και βλαβερή. Να τη χτυπούμε άνοιχτα σε κάθε συγκεκριμένη, της εκδήλωση. Να κάνουμε συνείδηση των μαχητών μας ότι έχουν καθήκον να τραβήξουν και να βοηθήσουν τη γυναίκα στην κοινή πάλη και ο ρόλος της σε αυτόν τον αγώνα είναι αποφασιστικός. Αυτό είναι το καθήκον μας σήμερα. Αν είχε σημασία η εξειδικευμένη δουλειά του κόμματος στις γυναίκες τότε, σκεφτείτε τη σημασία που έχει σήμερα. Γιατί μπορεί να υπάρχει η τυπική ισότητα στον νόμο, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ισότητα στην πραγματική ζωή. Ας προβληματιστούμε. Εκφράζεται η άνοδος συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική εργασία, που πλέον 52,7% των γυναικών εργάζεται στα σωματεία. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα, ο βαθμός συνδικαλιστικής οργάνωσης των γυναικών παραμένει χαμηλός. Γιατί η εργαζόμενη γυναίκα βιώνει τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η εργατική λαϊκή πλειοψηφία, μαζί με τις επιπλέον διακρίσεις σε βάρος της, σε συνθήκες που δεν ικανοποιείται ούτε το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία, ούτε η κοινωνική στήριξη της οικογένειας. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για ενημέρωση, μελέτη, συμμετοχή κάνει ακόμα και αγωνίστριες πιο διστακτικές, περιορίζει τη δράση τους. Επιδού πρόσθετα εμπόδια που οφείλονται στη μακροχρόνια επίδραση ορισμένων αντιδραστικών αντιλήψεων για την κοινωνική θέση της γυναίκας. Οφείλουμε να σκεφτούμε πιο βαθιά ποια είναι η πορεία στη συμμετοχή των νέων γυναικών στους άλλους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, στα όργανα του φοιτητικού κινήματος και των μαθητικών συμβουλίων, στους γυναικείους συλλόγους ΣΟΓΕ. Ας σκεφτούμε. Οι κοπέλες αποτελούν το 59,1% του φοιτητικού πληθυσμού. Εκφράζεται αυτό στη συμμετοχή τους στη δράση των φοιτητικών συλλόγων, στις φοιτητικές εκλογές, ιδιαίτερα εκεί που η πανσπουδαστική αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη. Εκφράζεται στην ανάδειξή τους στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων. Με απαιτητικότητα από τη δική μας δουλειά να μελετάμε αν γίνονται με βήματα ανάπτυξη ταξικής πολιτικής του συνείδησης, να σκεφτόμαστε δημιουργικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και μπορούμε πιο τολμηρά τα γυναικεία μέλη και στελέχη της ΚΝΕ να ασχοληθούμε και με τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις υποκειμενικές αντιλήψεις που εμποδίζουν τη σταθερή συμμετοχή μιας νέας γυναίκας στο κίνημα. Κυρίως χρειάζεται να συμβάλλουμε στην προβολή των θέσεων του κόμματος για την ισοτιμία της γυναίκας στην εργασία, στη μόρφωση, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής και δράσης, υπολογίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Μπορούμε να προσφέρουμε πιο αποφασιστικά στην εξειδίκευση ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης του κόμματος και της ΚΝΕ, στις νέες γυναίκες, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις σχολές κατάρτισης, στους χώρους δουλειάς. Είναι φυσικά μια απαιτητική προσπάθεια, καθώς η αστική πολιτική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των οπορτουνιστικών δυνάμεων, αλλά και των ακροδεξιών και φασιστικών μορφωμάτων, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ταξική ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας. Ξεχωριστό ρόλο βέβαια παίζει όλο το σύστημα της εκπαίδευσης, από τον νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, που στρώνει το ιδεολογικό έδαφος, ώστε να παρουσιάζεται ως υπεύθυνος για τις διακρίσεις που βιώνουν τα κορίτσια ως οι μαθητής τους, ο αδερφός τους, ο πατέρας τους και όχι το ίδιο το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.
συνεχίζουμε να έχουμε το καθήκον να αντιπαλέψουμε και στη δική μας εποχή τις απαράδεκτες κοινωνικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας, για τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τόσο τις σκοταδιστικές, αναχρονιστικές, όσο και τις δίθεν σύγχρονες που ντύνονται με τον μανδύα του προοδευτισμού. Αντλούμε δύναμη, τόλμη, γνώση από το παράδειγμα των πρώτων κομμουνιστριών των δεκαετιών του 20, του 30, των πρώτων γυναικείων στελεχών της περίοδου του 1940, 1944, 1946-49, είτε δουλεύανε σε συνθήκες παρανομίας, είτε βρίσκονταν στις φυλακές και στις εξορίες, είτε συμμετείχαν στα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, θα μετόπισθεν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πού όμως αυτές οι γυναίκες βρήκαν τη δύναμη να υπερνικήσουν τους φόβους τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν? Αποδεικνύεται πως η ίδια η ζωή σε συγκεκριμένες συνθήκες φτιάχνει πιο μαζικά ηρωίδες και ήρωες που αψηφούν τις κακουχίες, ακόμα και τον ίδιο το θάνατο. Η μαζική του συμμετοχή στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν ήταν τυχαία. Ήταν καρπός και της συγκεκριμένης περίοδου, σε συνδυασμό όμως με τη δουλειά του κόμματος, στην οποία αναφερθήκαμε, κάτω από τις επιτακτικές ανάγκες της ένοπλης πάλης και της αναζήτησης εφεδριών. Ήταν καρπός της δίψας των καταπιεσμένων γυναικών για μια πραγματικά ανθρώπινη ζωή, απαλλαγμένη από τις κακουχίες, την τρομοκρατία του αστικού κράτους, μετά το Δεκέμβριο του 1944 και τη Συμφωνία της Βάρκης. Είχε ως κίνητρο την εξόντωση του μαζικού εαμικού κινήματος, της ένοπλης απελευθερωτικής δράσης του ΕΛΑΣ. Αυτό που τις μετέτρεψε τελικά σε ηρωίδες, αυτό που τις έκανε να υπερνικήσουν τους φόβους τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και να ορμήσουν πραγματικά πάνω στο θάνατο, ήταν η πίστη στο σκοπό και στο δίκιο του αγώνα τους. Η θαυμαστή ανθεκτικότητα, κυρίως των κομμουνιστριών και άλλων αγωνιστριών, που έβαλαν τη δικιά τους φραγίδα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στις φυλακές, στις εξορίες, στα εκτελεστικά αποσπάσματα, πηγάζει ακριβώς από το γεγονός ότι συνέδεσαν τη ζωή τους, τα όχι και τα ναι, στα διλήμματα και τις αποφάσεις τους με την πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Κάτω από την επίδραση των κομμουνιστικών ιδεών, με τη δυναμική της ταξικής πάλης, μετρούσαν καθημερινά μικρές φαινομενικά, νίκες απέναντι στην πολύπλευρη βία του αστικού κράτους, θεματοφύλακα της ατομικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Η στάση τους, ακόμα και στις συνθήκες ήττας της ένοπλης πάλης, αναδεικνύει ότι σε συνθήκες αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων, η επίδραση της κομμουνιστικής πρωτοπορίας είναι καταληκτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αξιοποιώντας τη συγκλονιστική ιστορία του κόμματος, της ΚΝΕ, του επαναστατικού κινήματος, γυναικείες μορφές που γεννήθηκαν μέσα στα σπλάχνα του, αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή στην ταξική πάλη αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα καθενός και καθεμιάς. Σφυριλατεί τις αξίες της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού, της ανιδιοτέλειας, την ικανότητα κάθε προσωπικότητας να βελτιώνεται συνεχώς, χωρίς να συμβιβάζεται με οτιδήποτε έχει καταφέρει, χωρίς να εγκλωβίζεται στις κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής και στα κοινωνικά στερεότυπα για τον άνδρα και τη γυναίκα. Πολλαπλασιάζει τις ψυχικές και σωματικές αντοχές. Σε αυτό το δρόμο κατακτιέται η βαθύτερη συνείδηση της σχέσης κάθε ανθρώπου με την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτό μπορεί να το διασφαλίσει οριστικά και αμετάκλητα μια κοινωνία στην οποία ο εργαζόμενος άνθρωπος, απελευθερωμένος από τα καπιταλιστικά δεσμά, θα απελευθερώσει μαζί και τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της εποχής μας και θα τις θέσει στις υπηρεσίες των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Εκεί μπορεί να αναπτυχθεί ο νέος τύπου ανθρώπου, γυναίκας και άντρα, με τρόπο ισότιμο, του ανθρώπου που θα είναι κάτοχος της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής,
οργανωτής της ίδιας κοινωνικής παραγωγής που θα υπερασπίζεται τις νέες κατακτήσεις του ενάντια του παλιού που δεν πεθαίνει μονάχο του. Στη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία διαμορφώνεται αντικειμενικά το υπόβαθρο για να αναπτυχθούν πραγματικά ισότιμες σχέσεις, αμοιβαιότητα συναισθημάτων και σεβασμού ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Καλούμε κάθε νέα γυναίκα να βαδίσει μαζί με την ΚΝΕΣ στον αγώνα για την κοινωνία που χωρά τα όνειρα και τις ανάγκες όλων μας, αμοιβαιότητα συναισθημάτων και σεβασμού ανάμεσα στα δύο φύλλα, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό για την πραγματική απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική ανισότητα. Ας αντλήσουμε δύναμη, αντοχή από την επιστολή που έστειλε λίγες μέρες πριν την τελική μάχη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η μαχήτρια Έλλη, και μάλιστα περιλαμβάνεται και στο αναμνηστικό που θα σας δοθεί στο τέλος της εκδήλωσης. Γράφει: «Αγαπημένε μου, να είσαι περήφανος για μένα, όπως εγώ είμαι για σένα, και η σκέψη μου να σου χαρίζει πάντα γέλιο και χαρά. Πεθαίνω έτσι που πρέπει να πεθαίνει μια πραγματική αγωνίστρια. Πεθαίνω μόνο για εκείνους που με μισούν, για να ζω αιώνια σε εκείνους που με αγαπούν και αγαπάω. Ξέρω πόσο πονάς για μένα τώρα που με χάνεις. Άλλο τόσο πονώ κι εγώ που δεν έζησα για να σου χαρίσω λίγη ευτυχία. Είσαι όμως ικανός να βρεις μία κοπέλα σαν και μένα και να φτιάξεις τη ζωή σου έτσι που σ' αξίζει. Θα είμαι κι εγώ πάντα στη σκέψη σου. Λίγα βιβλία που είχαμε κάποτε αγοράσει μαζί, ευτυχώς βρίσκονται. Θέλω να τα πάρεις από την ξαδέλφη μου που το ξέρει ότι προορίζονται για σένα και να τα βάλεις σε μια γωνιά της βιβλιοθήκης που εύχομαι κάποτε να δημιουργήσεις για να με θυμάσαι. Όπως και ένα σκάκι που σου έχω φτιάξει. Χαιρέτα μου όλα τα παιδιά, γρήγορα ελεύθερη. Με αγάπη, Έλλη». Τιμή και δόξα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διδασκόμαστε, εμπνεώμαστε, συνεχίζουμε στο δρόμο της ανατροπής.